Ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ αντέδρασε με απρόσμενο τρόπο, γελώντα δυνατά και ηρωνικά, όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν σχετικά με την πιθανή αποστολή δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα επίσημα σχολιάσει την τοποθέτηση του Μακρόν. Νωρίτερα, ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία δεν αποκλείεται αν η Μόσχα επιχειρήσει να διασπάσει τι γραμμέ του μετόπου και αν το Κίεβο το ζητήσει. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μακρόν απειλεί άμεσα το Κρεμλινό. Σε συνέντευξή του στο Διευκόνομη, το Μακρόν υποστήριξε: Αν οι Ρώσοι προσπαθήσουν να διαπεράσουν τι γραμμέ του μετόπου και υπάρξει ουκρανικό αίτημα, θα πρέπει να σκεφτούμε την αποστολή δυνάμεων. Ο ίδιο πρόσθεσε ότι αποκλείοντα εκ των προτέρων τέτοιο ενδεχόμενο, δείχνει αποτυχία να μάθουμε από τα τελευταία δύο χρόνια. Αρχικά, το ΝΑΤΟ είχε αποκλείσει την αποστολή τάγκ και αεροσκαφών στην Ουκρανία πριν αλλάξει γνώμη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο κριτική από Ευρωπαίου ηγέτε, τονίζοντα ότι η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν πρέπει να αποκλείεται. Επισήμανε επίση την επιθυμία του να αποκαταστήσει τη στρατηγική ασάφεια στην ευρωπαϊκή απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιδιώκοντα μία αναβίωση. Οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε και οι ΗΠΑ έχουν αποστασιοποιηθεί από την πρόταση του Μακρόν.